Λοιπόν, συγκεντρωθήκαμε για μία φορά ακόμα εδώ πέρα. Το σημερινό κάλεσμα έγινε σε συνεννόηση της Πρωτοβουλίας Μουσικών Καλλιτεχνών και του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Σήμερα, προκειμένου για μία ακόμη φορά να διαμαρτυρηθούμε ενάντια σε αυτό το άρθρο το οποίο επιδιώκει να φέρει η κυβέρνηση, λογοκρίνοντας τους καλλιτέχνες και τα καλλιτεχνικά έργα, εμείς θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε και να πούμε ότι δεν θα περάσει. Θα συνεχίσουμε τις διαμαρτυρίες μας, όπως και εδώ πέρα θα γνωστοποιήσουμε στον κόσμο της πόλης, στον κόσμο της χώρας, ότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή οδηγία που θέλει ντε και καλά η κυβέρνηση να περάσει, λογοκρίνοντας τις τέχνες και πρακτικά καταστέλλοντας οποιαδήποτε φωνή αντίστασης επιθυμεί να αντιπαρατεθεί σε αυτή την πολιτική που ακολουθείται, ειδικά την περίοδο του κορονοϊού. Είναι μια περίοδο στην οποία προσπαθούν να περάσουν ακόμα και αυτό για να κάμψουν οποιαδήποτε αντίδραση. Και εμείς θα συνεχίσουμε λέγοντας όχι μέχρι την πλήρη απόσυρση αυτής της οδηγίας, να μην περάσει, να μην υπάρξει ούτε σκέψη για λογοκρισία. Δεν είστε ικανοποιημένοι με την τροποποίηση του άρθρου. Ορίστε. Δεν είστε ικανοποιημένοι με την τροποποίηση. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την τροποποίηση του άρθρου. Το δεδομένο ότι πρώτον μεταφέρει το βάρος από τον ίδιο τον καλλιτέχνη στην εταιρεία η οποία θα το δημοσιοποιήσει, για παράδειγμα το YouTube, το Facebook κτλ., χωρίς ουσιαστικά να καταργείται η λογοκρισία που υπόκειται ο καλλιτέχνης. Και από εκεί και πέρα, δεδομένου το ότι αποτελεί ευρωπαϊκή οδηγία, βάσει της οποίας αυτή τη στιγμή διώκονται καλλιτέχνες σε χώρες ευρωπαϊκές όπως η Ισπανία και η Γερμανία. Για παράδειγμα, σήμερα συνελήφθη ο κομμουνιστής ράπερ Πάμπλο Χασέλ και οδηγείται στη φυλακή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για στίχους που είχε ενάντια στο ισπανικό καθεστώς. Εκτιμάμε εμείς ότι σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσει να επαναφέρει η κυβέρνηση την οδηγία στην αρχική της, τέλος πάντων, διατύπωση. Ακριβώς επειδή έκανε ένα βήμα πίσω δεδομένων των πρώτων αντιδράσεων που υπήρχαν. Αν αυτές οι αντιδράσεις από μεριάς μας σταματήσουν, τότε η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει ακάθεκτη σε αυτό το έργο της.